Ένα παλιό στρώμα και δύο πλαστικές καρέκλες ήταν το σημείο του μαρτυρίου για τις γυναίκες που βίαζε ο 32χρονος στο πάρκο της Ομορφοκλησιάς στο Γαλάτσι. Δύο θύματα περίπου 30 ετών βρήκαν το κουράγιο να καταγγείλουν την επίθεση σε βάρος τους που έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο και Φεβρουάριο, σε ένα σημείο όπου καθημερινά περνούν πολλές γυναίκες. Είναι πολύ ανησυχητικό και δυστυχώς με προβληματίζει, γιατί έχω και εγώ παιδάκια και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μεθαύριο. Μπορεί να είναι και το δικό μου το παιδί. Όλες οι επιθέσεις του 32χρονου γίνονταν με τον ίδιο τρόπο. Με ένα μαχαίρι ακινητοποιούσε τα θύματα του πάντοτε από πίσω, ώστε κανένα να μην έχει δει το πρόσωπό του. Στη συνέχεια περνούσε μέσα από αυτές εδώ τις δάφνες και κατέληγαν σε ένα παράπηγμα που είχε φτιάξει ακριβώς από πίσω. Εκεί τις βίαζε και τις λίστευε. Οι αστυνομικοί έστειναν καρτέρια, έβαζαν γυναίκες αστυνομικούς για δόλωμα, ενώ είχαν κάνει και άρση απορρίτου για τα κινητά τηλέφωνα που είχε αρπάξει από τα θύματα του ο 32χρονος και πατέρας 4 παιδιών. Πριν από λίγους μήνες εντοπίστηκε το σήμα ενός κινητού και μετά από έρευνες κατέληξαν στον νεαρό Αλβανό. Τώρα έρχονται. Ποιος μπορεί, δεν ξέρει κανένας ποιος μπορεί να έρθει και αυτά, αλλά δεν ακούσαμε κάτι από τους γείτονες εδώ γύρω-γύρω. Ο νεαρός επιτέθηκε στους αστυνομικούς όταν προσπάθησαν να του περάσουν χειροπέδες και στον ανακριτή οδηγήθηκε χωρίς δικηγόρο. Σε βάρος του ταυτοποιήθηκαν δύο επιθέσεις, καθώς τα θύματα του ανιχνεύτηκε γενετικό υλικό του. Οι χειρότεροι άνθρωποι. Αυτοί πρέπει να. Μην το πω, δεν κάνει. Οι χειρότεροι άνθρωποι. Μετά την απολογία του ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του, ενώ από την αστυνομία είχε ζητηθεί να δοθούν τα στοιχεία του στη δημοσιότητα, καθώς εκτιμούν ότι έχει κάνει και άλλες επιθέσεις σε βάρος γυναικών.